Στο ιδυλιακό τοπίο του Καράβολα, με το ευεργετικό αεράκι της θάλασσας και υπό τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος, μπορεί κανείς να μυθεί στην τέχνη του Τσικόνγκ. Πρόκειται για μια αρχαία κινέζικη τεχνική που υπάρχει εδώ και 3.000 χρόνια και επιχειρεί μέσα από την αναπνοή σε συνδυασμό με σωματικές κινήσεις να καθαρίσει, να ενδυναμώσει και να ενισχύσει την κυκλοφορία της ζωτικής ενέργειας στο σώμα και στο νου. Χαλαρώνω όλο μου το σώμα. Είναι μια κινέζικη πρακτική για την καλλιέργεια της ενέργειας. Τσι είναι η ζωτική ενέργεια του σώματος, κόγκ είναι η εργασία, οπότε κάνουμε εργασία με την ενέργεια. Δυναμώνουμε την ενέργειά μας και την κυκλοφορούμε σε όλο μας το σώμα. Την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν την πρακτική του Τσικόνγκ έχουν κάθε τρίτη απόγευμα στον Καράβολα ογκολογικοί ασθενείς που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται σε θεραπεία. Καθώς, όπως εξηγεί η κυρία Κουταλά, η κινησιολογία του Τσικόνγκ χρησιμοποιεί με έναν ιδιαίτερο και έξυπνο τρόπο τις φυσικές δυνατότητες και κινήσεις του σώματος και χωρίς να καταπονεί το σώμα, δρά ευεργετικά σε ανθρώπους που νοσούν. Βεβαίως μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε και συμμετέχουν περαστικοί ή άνθρωποι που το μαθαίνουν από άλλους που έχουν έρθει, αλλά εγώ θέλω να δώσω ιδιαίτερη μία σήμερα στην ομάδα ανθρώπων που έχουν περάσει ή περνάνε καρκίνο. Και ένας άνθρωπος που είναι σε θεραπεία αυτή τη στιγμή, που κάνει δηλαδή τις ακτινοβολίες ή τις χημειοθεραπείες του, μπορεί να συμμετέχει, γιατί αυτό δυναμώνει το σώμα του, το κάνει να κινείται, να είναι ευλίγιστο. Ό,τι ηλικία και αν έχετε, σε ό,τι κατάσταση και αν είστε, αν περνάτε μία εμπειρία καρκίνου, ελάτε να δοκιμάσετε και θα δείτε ότι θα σας αρέσει. Βέβαια το τμήμα αυτό του Καράβολα δεν έχει μόνο ασθενείς. Το καλοκαίρι, όπως βλέπετε, έρχεται πάρα πολύ κόσμος και υγιείς και ασθενείς και όλοι μαζί χαιρόμαστε αυτή την άσκηση. Μάλιστα το φθινόπωρο το τμήμα για ογκολογικούς ασθενείς θα συνεχιστεί δωρεάν σε στεγασμένο χώρο 2 φορές την εβδομάδα με τη στήριξη του Συλλόγου Ευζώ με Καρκίνο και την Ογκολογική Κλινική του Παγνή.